Τι λέει, καλησπέρα, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησα το vlog όπως θα το ξεκινάγα συνήθως, που λέω καλησπέρα κόσμο, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, που είναι κάπως πιο ζωντανή η ομιλία μου και εγώ φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι είμαι μετά από μπάνιο, έχω χαλαρώσει και σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικά λόγω των λόγω της πορείας τέλος πάντων που είχε για τα Τέμπη. Σε όλο το κέντρο δεν είχε πετρό, είχε για πολύ λίγες ώρες, οπότε αναγκάστηκα και πήγα στη δουλειά με τα πόδια. Και η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα αρκετά. Ευτυχώς μετά, να είναι καλά που με πήρε ένας ταξιτζής μετά από τη Γαδά, παρότι είχε κι άλλον επιβάτη. Και μπορώ να πω ότι γύρισα σχετικά γρήγορα σπίτι και απλά τώρα χαλαρώνω και θα φτιάξω μετά να φάω κάτι για βράδυ και θα ράξω λογικά στο YouTube. Σήμερα είναι 8 Μαρτίου, τώρα κοιτάξτε και το κινητό είναι 18. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, να σας χαιρόμαστε, να είστε πάντα υγιείς, δυνατές, να πραγματοποιείτε κάθε σας όνειρο, να χαμογελάτε. Δεν ξέρω, νιώθω γενικά λίγο περίεργα, γι' αυτό με βλέπετε και κάπως έτσι, που μετά από το μπάνιο έχω χαλαρώσει, δεν ξέρω γενικά. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες, με έχει επηρεάσει εννοείται και αυτό με τα Τέμπη που έγινε. Δεν θέλω να το πιάσω γιατί δεν θέλω γενικά να βαρύνω την ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα που υπάρχει γενικά στον κόσμο και μέσα από τα social media. Λυπάμαι βασικά μόνο τα καημένα τα παιδιά που δυστυχώς τώρα είναι στο χώμα. Αυτό θα πω μόνο και τους γονείς οι οποίοι κλαίνε διότι τα έφεραν στον κόσμο για να είναι καλά, τα σπούδασαν για να κάνουν και αυτό που επιθυμούν επαγγελματικά και γενικά στη ζωή τους να είναι πάντα χαρούμενα, είχαν όνειρα και δυστυχώς αυτό πονάει πάρα πολύ. Δεν έχεις να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή και τα συλληπιτήρια και η θλίψη που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λίγη. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω θα πω ότι νιώθω μούδιασμα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για να περιγράψει αυτό που νιώθω. Ας το κλείσω εδώ γενικά γιατί δεν θέλω γενικά να γίνω χειρότερα και ούτε να κάνω και εσάς χειρότερα όταν το δείτε αυτό το vlog γενικά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά ξεκίνησα ένα νέο vlog γιατί ήταν και σήμερα πολύ ωραία ημέρα, ευτυχώς μας κάνει πάρα πολύ καλές μέρες και μακάρι να συνεχίσει έτσι γενικά. Πρέπει κάποια στιγμή να πάω να πάρω λίγο πιο ψηλά μπουφάν από το πατρικό μου γιατί έχω μόνο τα χοντρά αυτή τη στιγμή εδώ και η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνω τα κατάω στο χέρι γιατί σκάω από τη ζέστη. Πραγματικά έχουμε ένα θηγρυγό το καλοκαίρι και να φοράμε όσο το δυνατόν λιγότερα ρούχα έξω. Γιατί γενικά ξέρετε ότι είμαι φαν του καλοκαιριού. Το ξέρετε βασικά όσοι με ξέρετε προσωπικά. Όσοι δεν το ξέρετε από εδώ, σας το λέω τώρα, αν τύχει και περνάτε από το κανάλι μου έτσι γενικά. Σήμερα έκανα μια παραγγελία για να αλλάξω λίγο θέμα και κλίμα για πρώτη φορά από το About You. Πήρα λίγα πράγματα σχετικά. Η παραγγελία μου κόστησε γύρω στα 149 ευρώ βέβαια. Είπα να δω πρώτα πως είναι, ελπίζω να μην μου βγουν μάπα. Ελπίζω να είναι καλά και να άξιζε τον κόπο. Θα σας τα δείξω όταν έρθουνε. Γιατί είναι λίγα οπότε δεν χρειάζεται να κάνω μεγάλο haul. Άμα ήταν ξέρω εγώ πάνω από 10-12 αντικείμενα θα το είχα κάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα βασικά. Και μου έλεγε στο email ότι γύρω στις 20 με 22 του μήνα ότι θα έρθουνε. Ελπίζω να κάνει και λιγότερο και να τα έχω σύντομα στα χέρια μου και να τα δοκιμάσω και να σας τα δείξω κιόλας. Για την ώρα αυτά, γιατί δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο τώρα το βράδυ, σας το είπα. Απλά θα φάω για βράδυ, θα κάτσω στο YouTube, στα social media να περάσει η ώρα. Πάντως ένα πολύ μικρό hint θα σας δώσω, ειδικά όσοι έχετε μετακομίσει θα το έχετε ζήσει το σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα και μια μελαγχολία τον προηγούμενο καιρό.
Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μου πέρασε ευτυχώς και νιώθω πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα που είμαι εδώ στο σπίτι μου. Και πραγματικά νιώθω ότι σιγά σιγά και κάνω το σταυρό μου γι' αυτό ότι η ζωή μου θα πάει σε άλλα επίπεδα και εύχομαι να συνεχίσει έτσι γενικά και να προσπαθήσω να κρατάω τη θετική μου ενέργεια και το χαμόγελό μου παρά τους καιρούς που ζούμε. Και πραγματικά εύχομαι όσοι μένετε ακόμα στο πατρικό σας με τους γονείς σας και περνάτε είτε καλά είτε μέτρια είτε πιο δύσκολα, εύχομαι γενικά να λυθούν όλα, να είναι όλα καλά στη ζωή σας και πραγματικά να μετακομίσετε σύντομα, να είστε πάντα καλά και να το χαρείτε, αυτό σας εύχομαι, γιατί πραγματικά σίγουρα οι αλλαγές μπορεί να μας τρομάζουν στην αρχή, αλλά μετά σίγουρα μας ανανεώνουν και μας πάνε πολλά επίπεδα παραπάνω. Αυτό εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή και σας το καταθέτω δημόσια. Αυτά γενικά θα σας κλείσω εδώ για την ώρα και θα τα πούμε κάποια άλλη μέρα. Προς το παρόν, καλό βράδυ. 8 μέρες λοιπόν μετά από την ημέρα της γυναίκας που άνοιξα το vlog ή το θυμάμαι, μόλις πριν λίγο μου ήρθε το πακέτο από την About You. Ναι! Τι όμορφα παιδιά. Ήρθε εντός χρόνου πρώτον, γιατί όταν λέω εντός χρόνου εννοώ ώρας βασικά και χρονικό περιθώριο τώρα που το σκέφτομαι, γιατί αρχικά μου λέγει κάτι για 22 Μαρτίου 23. Θα σας γελάσω κάτι τέτοιο μου γράφε. Με συγχωρείτε αλλά είχα το λαιμό μου και σιγά σιγά θα έρχομαι. Στο πρώτο email που έκανε παραγγελία, αλλά ήρθε σήμερα 16 του μήνα, οπότε σιγά σιγά θα ανοίξω την παραγγελία και θα σας δείξω τι περιέχει μέσα το κουτί. Δεν ξέρω πως φαίνεται, απλά με ακούτε. Αλλά δεν πειράζει. Με έχετε δει σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, οπότε ας εστιάσουμε στο κουτί και την παραγγελία. Λοιπόν, είναι τα αντικείμενα 6 που λέτε. Τώρα εντάξει με βλέπετε. Λίγο σκοτεινά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν ότι είναι 6 τα αντικείμενα τα οποία πήρα. Βέβαια θα σας δείξω τα 5, διότι το ένα επιφυλμώ. Μπορεί και να ψηλοφάνει και δεν ξέρω. Έλεγα ότι επιθυμώ να το κρατήσω για πάρτι μου, για προσωπικούς μου λόγους. Δεν θέλω να τα δείχνω όλα στο ίντερνετ. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα επαναλαμβάνουμε. Οπότε ας πάμε γρήγορα στα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτή εδώ η ζώνη σε πράσινο χρώμα, λαδί κατάσταση, τύπου λαδί χακί, τα μπερδεύω αυτά πάντα, καλά το ίδιο είναι. Μου θυμίζει λίγο στρατό βασικά το χρώμα, χωρίς την παραλλαγή. Μάρκα Iridaily λέγεται, είναι αυτή εδώ πέρα η ζώνη. Η size μου λέγει 0, αλλά πιστεύω ότι θα μου κάνει γιατί δεν έχουν size αυτά. Πήρα την ίδια εδώ και στο καφέ της χρώμα. Δεν είχα ποτέ κάτι, όχι σε καφέ είχα, αλλά όχι από τη συγκεκριμένη μάρκα, αλλά κάτι τέτοιο και πράσινο ειδικά τέτοιο λαδί ας πούμε. Δεν είχα ποτέ τόσο σκούρο, δηλαδή έχω ένα πιο ανοιχτό. Οπότε μου άρεσαν, τα βρήκα έτσι ενδιαφέροντα. Σε αυτό λίγο από εδώ. Τα βρήκα λίγο ενδιαφέροντα. Τώρα ψιλοχάνεται λίγο και δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι καφέ. Νομίζω τώρα φαίνεται καλά. Έτσι καφετή αυτό. Μ' άρεσε και αυτό. Δεν πήρα πολλά, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγουν. Είπα πάρα πολλά λίγα. Μη χαλάσω και πολλά. Να δω τι παίζει γενικά πως είναι και άμα δω ότι μου κάθονται καλά και μου αρέσουν, βλέπουμε. Γιατί αυτά τα λίγα που πήρα τα 6 πράγματα, παιδιά, κόστησαν 149 ευρώ και 40 λεπτά, έτσι. Οπότε προσπαθώ γενικά να μην χαλάω και πάρα πολλά. Οπότε ας πάμε με τα λίγα και ξέρετε γενικά, το έχετε πιάσει το νόημα πιστεύω. Μετά είναι και αυτή εδώ η ζώνη. Να δείτε εδώ κιόλας. Πολύ ωραίο. Θυμίζει μια παλιά που έχω από ένα μαγαζί που είχα πάρει στο Περιστέρι. Λάθος. Δεν την είχα πάρει. Το μαγαζί καλά το είπα στο Περιστέρι, είναι μου την κάνω δώρο.
Επειδή είχα πάρει πολλά πράγματα με την Καναδό, δεν την πήρα τη ζώνη. Είναι από μάρκα Only and Sons. Είναι τέτοιο. Ένα μέτρο νομίζω και 5 εκατοστά, 105, καλά τα λέω. Αν λέω βλακίες, διορθώστε με έτσι, ελεύθερα. Μπορεί να λέω και κάτι λάθος, όλοι λάθος κάνουμε. 105 εγώ θα πω, νομίζω καλά το είπα, ένα μέτρο και 5 εκατοστά. Και τέλος, να ξεκοιτάω και από εκεί και δεν κοιτάω εσάς, γιατί κοιτάω το χαμό που έχει δημιουργηθεί και πρέπει να το φτιάξω, οπότε με συγχωρείτε γι' αυτό. Και τέλος πήρα αυτή εδώ. Τη φόρμα από πούμα. Τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά, αλλά νομίζω μπορείτε να τη δείτε. Είναι αυτή εδώ λοιπόν που βλέπετε. Γκρι, σε large μέγεθος. Άξι, θέλω κάτι απλό γενικά. Μου αρέσει έτσι όπως το βλέπω τώρα. Σε χρώμα. Μ' αρέσει, είναι έτσι σκούρο γκρι, είναι ωραίο. Γιατί έχω και πιο ανοιχτά γκρι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Αν τα δοκιμάσω, πιστεύω να μου κάνουν και να μην χρειάζεται να γυρίσω κάτι πίσω. Αν και γράφει τις οδηγίες, αλλά ελπίζω να μην χρειάζεται να γυρίσω κάτι πίσω. Αυτά για την ώρα, επειδή μίλησα πολύ και νιώθω ότι με πιέζει σήμερα ο χρόνος, επειδή είναι δύσκολη μέρα, θα τα πούμε αργότερα. Προς το πάνω σας αφήνω. Είναι αρκετά περασμένη η ώρα που λέτε. Μιλάω όσο γίνεται πιο σιγά, γιατί δεν θέλω να ενοχλώ τους γείτονες, ούτε να με ενοχλούν και εκείνοι. Τώρα θα έχει πάει κοντά μία η ώρα. Γιατί πριν κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό που το κοίταξα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν 1:20. Οπότε τώρα θα έχει πάει, πιστεύω, 1:10, 1:10, τώρα σπίτι να κοντεύει 1 το βράδυ. Δοκίμασα κάποια από αυτά που πήρα από το About You, από την παραγγελία που μου ήρθε. Έχω μείνει κατευχαριστημένος, μόνο που κάποιες ζώνες βέβαια. Να σας συζητήσω κιόλας, γιατί αυτό το πράγμα δεν μου έχει ξανατύχει και θα καταλάβετε περίπου τι εννοώ. Και θέλω να μου δώσετε και κάποιο tip, αν ξέρετε, γιατί θέλω να τα μοιράζω με αυτά δημόσια, οπότε δεν έχω κάποια ντροπή γι' αυτό. Ας πούμε αυτή εδώ η ζώνη που έχει αυτό το κλιπάκι εδώ πέρα, αυτή είναι η καφέ τώρα που κρατάω στα χέρια μου. Έχει αυτό το κλιπάκι εδώ πέρα, προσπάθησα να βάλω αυτό μέσα. Μέσα εδώ κάπως μπαίνει. Σε αυτή την τρύπα. Σας το πω ότι αυτή θα με δυσκολέψει. Μπορεί να το βάζω και εγώ λάθος, δεν ξέρω γενικά. Και να μπαίνει έτσι και να το καταφέρω τώρα, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ξαναβάλει ποτέ τέτοια ζώνη. Κατάλαβα. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και δημοσίως ρεζίλ, δεν ξέρω, αλλά τώρα που το έβαλα έτσι, κάπως. Δεν ξέρω μετά πώς να το φέρω αυτό από εδώ και πώς περνάει από εδώ, δηλαδή αυτό με δυσκολεύει. Γενικά δεν τις ξέρω καθόλου αυτές τις ζώνες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ανέβει αυτό το βίντεο με το καλό στο κανάλι, όποιος ξέρει και φοράει τέτοιου είδους ζώνες, flag red νομίζω λεγόταν, θα δω γενικά το χαρτί που πάντα σου στέλνουν χαρτί, όπως και στο Άσος, τότε έχεις παραγγείλει, θα τα αφήσω σε link, γιατί μπορεί να λέω και ψέματα, αλλά νομίζω flag red λεγόταν κάπως έτσι, ή flagged, με GED στο τέλος. GED. Τέλος πάντων, θα τα αφήσω γενικά στην περιγραφή από κάτω όταν θα ανέβει το βίντεο. Και όποιος γενικά έχει φορέσει ποτέ τέτοιου είδους ζώνες, ας μου πει από κάτω γενικά πώς φοράνε, να έχω κι εγώ μια ιδέα για να μάθω. Θα ψαχτώ κι εγώ γενικά όπως μπορώ. Ή μπορεί να ζητήσω βοήθεια από κάποιους ανθρώπους. Γιατί εντάξει, γενικά καλό είναι να ζητάμε βοήθεια, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και γενικά πιστεύω να τις αγαπήσω, γιατί μου αρέσουν γενικά έτσι χρωματικά. Απλά μου φαίνονται λίγο δύσχρηστες, αλλά εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Εντάξει, τελικά παιδιά, όπως βλέπετε, τζάμπα έκανα το παράπονο και το είπα δημόσια, αλλά δεν πειράζει.
Καλό είναι γενικά να ρωτάμε, γιατί έτσι μαθαίνουμε, ρωτώντας πας στην πόλη, λένε. Οπότε, να, το βλέπετε και εσύ εδώ πέρα, τη ζώνη την έβαλα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλο λογική εξήγηση, το περνάς αυτό. Και απλά όπως είναι έτσι τα θηλυκάκια του τζιν, που κρέμονται έτσι, απλά κρατιούνται. Αυτό δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Απλά εγώ το μοιράστηκα δημόσια γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να μην έχουν φορέσει τέτοια ζώνη, όπως και εγώ. Και άμα ξέρετε, γενικά πείτε μου, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση πέρα από αυτό που έκανα. Αυτά. Λοιπόν, μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ και είπα να σας δείξω αυτό το σύντομο haul που θα κάνω, όπως κάνει και η Μαρκέλα. Παπάκι του You Speak Gossip, θα το αφήσω και κάτω στην περιγραφή. Και το κανάλι της και το Instagram της, άμα θέλετε να τα τσεκάρετε. Αυτό στην αρχή που φάνηκε είναι το φαγητό που θα φάω για μεσημέρι. Θα το αφήσουμε στην άκρη, λοιπόν. Έχουμε και λέμε 2 ψωμιά του toast του ολικής σικαλής. Σικάλης, τέλος πάντων. Χαρτοπετσέτες 100 έχει μέσα. Κρουτών κρυθαριού ολικής άλεσης με πάστα ελιάς καλαμών. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάτι τέτοιο. Και πήρα μόνο ένα για να δω γενικά πώς θα είναι, αν θα μου αρέσει και τα σχετικά. Πήγα σε 2 σούπερ μάρκετ όπως καταλαβαίνετε. 15 φέτες λογάδι ήπειρος. Είναι light αυτό βασικά. Δεν θυμάμαι τώρα πώς θα λέει, νομίζω 16. Θα σας γελάσω. Γαλοπούλα βραστή economy από το ίδιο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι Lidl που έριξα. Εκτός αυτών των 2. Κριτσίνια με καλαμπόκι από χρυσομήλο. Κριτσίνια μακεδονικά. Εξαιρέστε τα, αυτά θα τα πλύνω αργότερα. Άσχετο. Κριτσίνια μακεδονικά ολικής. Αυτό το τυράκι που το έχει δείξει η Μαρκέλα στα βίντεο της πάρα πολλές φορές. Είπα να το πάρω και εγώ να το δοκιμάσω γιατί το βλέπα. Ελπίζω να βγει καλό γενικά. 2,89 έκανε. Οπότε δεν ξέρω βέβαια αν είναι light. Αποκλείται να είναι light γιατί θα το γραφέ. Αλλά είπα να το δοκιμάσω έτσι για μια φορά ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Μασκούλες από το marketing, 2 τέτοιες, FFP2 που είναι. Και αυτές εδώ που τις αγαπώ, διότι πραγματικά δεν με κουράζουν καθόλου από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το λέει κιόλας εδώ. Πολύ απαλά, άμα κάνει focus. Είναι αποσμητικό, τι λέει. Aqua, vegan κιόλας. Και αυτό εδώ πέρα που είναι πιο ισχυρό. Extra dry λέει, anti-transpirant. Και αυτό 48 ώρες προστασία και αυτό vegan. Είπα έτσι να τα δοκιμάσω αυτά, ελπίζω να βγουν καλά γενικά. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το haul που είδατε. Πήρα γενικά λίγα πράγματα, λίγα, θεός να τα κάνει λίγα. Αν και έχω πάρει και περισσότερα. Αυτά γενικά. Πεσμένο μαλλί τώρα βέβαια, μετά από κάποιες ώρες που έκανα μπάνιο και λουστικά. Πραγματικά το χρειαζόμουν πάρα πολύ αυτό για να χαλαρώσω και γιατί δεν μύριζα ωραία, μπορείτε να καταλάβετε, αλλά χαλάρωσα πάρα πολύ, μου έφυγε όλη η κούραση της μέρας, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα έτρεχα για να μαζέψω χαρτιά. Γιατί έπρεπε να βγάλω ένα πιστοποιητικό υγείας καινούργιο, που δουλεύω στο νοσοκομείο, μετά τον COVID που πέρασα αρχές Μαρτίου νομίζω, ξέχασα και πότε ήτανε, τέλη Φλεβάρι, κάπου εκεί, σε αυτό το διάστημα πριν ήταν, τέλη Φλεβάρι με αρχές Μάρτη, οπότε μετά τον COVID έπρεπε να τρέξω όλα αυτά και να μαζέψω όλη αυτή τη χαρτούρα, ξέρετε πως είναι γενικά στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Και έχω γλαρώσει αυτή τη στιγμή, ευτυχώς έχω ρεπό αύριο, οπότε θα ξεκουραστώ και θα έχω χρόνο για μένα και θα κάνω ό,τι θέλω. Σίγουρα θα πάω τζάμπο να πάρω κάποια πραγματάκια. Πήγαμε τελικά στο chapter 1 το Σάββατο για brunch και πιάμε και καφέ.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν χώρος και το brunch ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτή η ομελέτα με τα μανιτάρια με ξεσήκωσε. Δεν είχα ξαναφάει τέτοιο πράγμα και η σαλάτα έτσι με τα ντοματίνια και τα λοιπά μου έδωσε μια αίσθηση, δεν ξέρω, φρεσκάδας, καλοκαιριού, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, αλλά ήταν έτσι ωραία σαν γεύση και κάτι μου έδωσε, κάτι διαφορετικό. Θα σας αφήσω εδώ και θα το τραβήξω για κάποιες μέρες ακόμα και έχω να σας πω και κάποια update για το διαιτολόγο, να το συζητήσουμε αυτό και θέλω να μοιραστώ κάποια πράγματα ακόμα μαζί σας τα οποία μου έχει πει. Πάντως δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου γιατί γενικά αυτό θα σας πω για την ώρα, αυτό το hint, ότι πάει πάρα πολύ καλά με όλο αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτά για την ώρα, σας καληνυχτίζω, φιλάκια πολλά. Είναι η επόμενη μέρα λοιπόν που λέτε. Τώρα θα έχει πάει 4:15. Νομίζω ότι ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το update με τον διαιτολόγο, το πώς πάει από τον Ιανουάριο που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα που έχουμε 21 Μαρτίου. Πάει πάρα πολύ καλά. Την προηγούμενη Πέμπτη κιόλας που είχα ραντεβού μου είπε βέβαια ότι έχασα μόνο 400 γραμμάρια, αλλά στο σύνολο μου έχει πει ότι πάω πάρα πολύ καλά και μου έχει πει και μπράβο σου που το κρατάς γενικά. Αλήθεια είναι ότι το έχω πάρει πάρα πολύ σοβαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν το ανέβαλα σαν άλλα πράγματα και το έπραξα. Νιώθω καλύτερα, δεν νιώθω πια αυτό το... αυτή την πίεση στα ρούχα όταν καθόμουν σε καρέκλα ή στα καθίσματα στο μετρό ή γενικά στα μέσα μεταφοράς που το παντελόνι προσωπικά εδώ με κόβε και ήταν ανυπόφορο. Ευτυχώς έφυγε αυτό το συνέστημα, οπότε τώρα νιώθω πιο καλά. Μου είπε επίσης ότι στα ραντεβού μας γενικά που είχαμε όλο αυτό το διάστημα ότι σίγουρα θα χρειαστώ άλλους 4 μήνες max για να γίνει σωστά η δουλειά. Προσπαθώ και εγώ γενικά να προσέχω τη διατροφή μου και να μην τρώω όπως έτρωγα. Γλυκά ακόμα δεν τρώω, δεν μου τα έχει σε πρόγραμμα, ούτε ακόμα και σοκολάτες ας πούμε με στέβια και τέτοια. Γιατί τον ρώτησα, αλλά μου είπε καλύτερα να περιμένουμε να αδυνατήσω και να δούμε. Οπότε επειδή τον εμπιστεύομαι, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα κρίνει ο ίδιος και θα μου τα βάλει. Αλλά μέχρι τώρα νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Μου έχει αλλάξει έτσι η ψυχολογία, νιώθω πιο έφορα. Το συστήνω και σε εσάς γενικά αν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας και να δυνατήσετε, θα νιώσετε τεράστια διαφορά. Είτε έχετε λίγα παραπάνω κιλά, είτε αρκετά παραπάνω κιλά, σκεφτείτε το πραγματικά, θα με θυμηθείτε. Εννοείται ότι ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και ότι έχει τις δικές του ανάγκες στο κάθε σώμα. Ξανακάνω αυτό το disclaimer, αυτή την παρατήρηση για να μην παρεξηγηθούμε, για να είμαστε ξεκάθαροι γενικά. Οπότε γενικά αυτό θα τερματιστεί το vlog εδώ πέρα διότι δεν έχω να πω ή να δείξω κάτι άλλο και πιστεύω ότι ήδη θα έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο. Έδειξα ήδη πάρα πολλά πράγματα. Ίσως πεταχτώ και μέχρι το πατρικό μου να πάρω και κάποια άλλα πράγματα που χρειάζομαι γιατί είχα πει ότι δεν θέλω να την κάρω το σπίτι αρχικά με ρούχα και τα σχετικά, αλλά τελικά νομίζω ότι χρειάζομαι ακόμα κάποια πράγματα παραπάνω. Οπότε σήμερα που έκατσε και το ρεπό είναι η σωστή ευκαιρία να το κάνω. Αυτά που λέτε γενικά και με το διαιτολόγο πιστεύω ότι το κάλυψα. Θα σας αφήσω από κάτω και το vlog που είχα κάνει. Αν θέλετε να το ξαναδείτε πάλι ή να το δείτε γενικά όσοι δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάω και θέλετε να δείτε την αρχή που το είχα ξεκινήσει να το λέω, σας αφήνω εδώ επειδή νιώθω ότι μίλησα πάρα πολύ πάλι και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε όσο γίνεται γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά μην αφήσετε σε κανένα να σας στέρει στο χαμόγελο. Αυτή είναι η ευχή που θέλω να δώσω σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά, σας αγαπώ όλους. Φιλάκια πολλά.